Το ελβέτικο τραγούδι είναι μια, για μένα ένας μεγάλος δρόμος που οδηγεί σε ένα μυστικό χώρο που εκεί κυριαρχεί η συγκίνηση. Άμα δεν σε συγκινεί κάτι, δεν το κάνεις. Νιώθω ότι το ελβέτικο αφορά στην κιταρική μνήμη αυτού του τόπου, αφορά στην εσωτερική ζωή του και στην εθνική του συνοχή. Υπάρχουν 10 ταχυδράματα, δηλαδή μικρά μονόπρακτα, στα οποία μέσα εμφανίζονται εμβληματικές μορφές του ρεμπέτικου. Ο Μάρκος ο Βαμβακάρης, ο Βασίλης ο Τσιτσάνης, ο Γιάννης ο Παπαγιάννου, η Μαρή Κανίμη. Εκεί βρίσκεται και ο Λουκάς Νταράλας, πατέρας του Γιώργου, ο οποίος, σύμφωνα με το σενάριο, σύμφωνα με το κείμενο του Γιώργου Σκοπαρδόνη, λαμβάνει στον Παράδεισο, εκεί βρίσκονται λεφτοί, στον Παράδεισο βρίσκονται, στον Αγγέλων τα Μπουζούκια που λέει το τραγούδι, βρίσκονται όλες αυτές οι μορφές και εκεί πέρα ο Λουκάς Νταράλας λαμβάνει ένα πακέτο από το κούριο, από ένα κούριο, στο οποίο δεν ξέρετε τι λέξη ακριβώς τι σημαίνει και τα λοιπά. Μέσα εκεί υπάρχει ένα CD με ένα CD player και τα CD στα οποία θα ακουστούν. Και έτσι αυτή η παρέα των ρεμπετών αγγέλων θα ακούει και θα μιλάει για βιώματα, για περιπέτειες, για γεγονότα, για κατορθώματα, για πνευματικά κατορθώματα, για δύσκολες πορείες, για πείνα, για κούραση, για ατέλειωτες ώρες στο πάρκο κλπ. Κλπ. Που έχουν ξοδέψει όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να είμαστε εμείς εδώ τώρα. Τα κείμενα είναι σίγουρα αφορούν σε κάποια πραγματικά γεγονότα, αλλά εκτείνονται και πέραν αυτών. Έχουν δηλαδή το στοιχείο της μυθοπλασίας.